καταγράφεται μία αύξηση κατά 232% της ζήτησης για ακίνητα και γραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Τι ακριβώς δείχνει αυτή η αύξηση? Λόγω της ραγδαίας αυτής της αύξησης της ζήτησης που καταγράφεται τη φοιτητή σεζόν, πολλοί ιδιοκτήτες έσπευσαν να εγγράψουν τα κινητά τους σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης με στόχο να αυξήσουν τα έσοδά τους. Δίνει λύκη μάλιστα αυτοί που το φετινό καλοκαίρι δεν θα επισκεφθούν τα εξοχικά τους, προκειμένου να τα νοικιάσουν και με τα έσοδα να επιμερίσουν τα αυξημένα κόστη της φετινής χρονιάς. Υπάρχουν πολλές συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες καταγράφουν αύξηση στα γεγραμμένα κίνητα όσον αφορά τις αρχικές μισθώσεις και ταυτόχρονα αύξηση της ζήτησης. Η μεγαλύτερη αύξηση της καταγράφεται στην Κρήτη κατά 306%, κατά σειρά ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με μια αύξηση 302%, η Αθήνα με 248%, οι Κυκλάδες με 233%, τα Ιόνια νησιά με 233%, η Θράκη με 216%, η Σποράδος με 214%, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με 188%, η Ήπειρος με 157%, η Θεσσαλία 153% και η Πελοπόννησος, η οποία πραγματικά βλέπουμε να αυξάνει συνεχώς τη δυναμική της αιχόνης μισθώσης, να καταγράφει μια αύξηση 135%, η Μακεδονία 132% και η Κεντρική Ελλάδα με 109%. Την ίδια ώρα όμως, πρέπει να σας αναφέρω ότι η ραγδαία αύξηση που καταγράφεται τροφοδοτεί και την επένδυση στις εξωτερικές κατοικίες, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς τουριστικούς τουρισμούς της χώρας μας. Μην ξεχνάμε ότι το νησί των Ανέμων, η Μύκονος, καθώς και η Σαντορίνη, προσφέρουν πολύ υψηλές αποδόσεις τάξης του 8 και 8,5%. Γεγονός το οποίο προσελκύει ακόμη περισσότερους επενδυτές τουριστικών κατοικιών, εγχώρους αλλά και ουσιαστικούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος θα αποκτήσει ένα ακίνητο σε ένα παραπάνω νησιά αξίας 400.000 ευρώ θα μπορεί βάζοντάς για τα φόβα εικόνας μίσθωσης να κερδίζει από 30 έως και 32.000 ευρώ το χρόνο. Είναι σημαντικό να αναφέρω όμως ότι το κόστος αγοράς στην Μύκονο μέσω της κατοικίας είναι από 5.500 ευρώ και 7.500 ευρώ και αν είναι πολυτελή κατοικία και είναι νεόδμητη που αγγίζουμε ακόμα και μπορούμε να ξεπεράσουμε και τις 10.000 ευρώ. Επιπλέον βλέπουμε ότι οι εγγραφές σε τα φόβα εικόνας μίσθωσης έχουν αυξηθεί ακόμα και 118,35% μέσα σε μόλις 2 μήνες. Η Σκόπελος έχει αύξηση στον εγγραφό της 118,35% με τη δυναμική πτώση των ακινήτων στις εικόνες μισθώσεις να αγγίζει τα 690 αυτοτελή ακίνητα. Από 408 τις σημαίες του Αγίου Πνεύματος και 316 τις σημαίες του Τομαγιάς. Η Σκόπελος καταγράφει μια αύξηση 97,86%. Η δεύτερη μεγαλύτερη προσιτική αύξηση νέων εγγραφών ακινήτων με τη δυναμική να ρυθμεί πλέον 554 ακίνητα από 280 τις σημαίες του Αγίου Πνεύματος και 355 τις σημαίες του Τομαγιάς. Παράλληλα, η Νάσπακτος, μια περιοχή η οποία πραγματικά βλέπουμε να μπαίνει έντονα και στο τουριστικό κράτη της περιοχικής χώρας, βλέπουμε μια αύξηση των εγγραφών που αγγίζει το 91,09% με 170 πλέον αυτοτελή ακίνητα. Η Μύκονος, το νησί των Ανέμων, καταγράφει αύξηση των εγγραφών νέων ακίνητων κατά 90,26% σε σχέση με τις ημέρες του Πρωτομαγιάς και 35,31% σε σχέση με τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος. Η δυναμική πλέον του νησιού σε ακίνητα και γραμμές βραχυχρόνιας μισθώσης είναι πλέον 3.261 αυτοτελή ακίνητα. Δεν αναφερόμαστε ποτέ σε ιδιωτικό δωμάτιο, αλλά μόνο σε αυτοτελή ακίνητα. Η Πάρος καταγράφει αύξηση 66,34% των εγγραφών της με δυναμική πλέον 2.372 ακίνητα. Η Σύρος αύξηση των εγγραφών κατά 67,92% και δυναμική στα ακίνητα πλέον 581 αυτοτελή ακίνητα. Και η Σαντορίνη 61,84% αύξηση των εγγραφών και δυναμική πλέον στις 3.478 ακίνητα. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφέρω το εξής, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της FDNA, η βραχυχρόνια μίσθωση απέκτησε το 94,4% του συνολικού εισοδήματος των ελληνικών βραχυχρόνιων μισθώσεων σχέση με το 2019, δηλαδή με στοιχεία πριν την πανδημία. Τα έσοδα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στη χώρα μας για το 2020 έπεσαν λόγω της πανδημίας στα 790 εκατομμύρια ευρώ και το 2021 άγγιξαν το 1,33 δισευρώ. Ο στόχος για τη φετινή χρονιά είναι πάνω από 1,4 δισευρώ, ξεπερνώντας δηλαδή το τζίρο του 2019 και αποτελώντας και ακόμη μια ένδειξη της ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας. Παράλληλα, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια,
αυτή την πανδημία του κορονοϊού εισπράχθηκαν από φόρους περισσότερα από 404 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά ο τζίρος της οικονομίας διαμοιρασμού για την ελληνική οικονομία από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Μάιο του 2019 άγγιξε το 1,15 δις ευρώ.